η Αμερική, Γεωργία Γαραζιώτη. Από εκεί μάθαμε, 5,5 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα, πώς έγινε τελικά η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Λέει, εμείς δεν έχουμε εμπλακεί σε καμία στρατιωτική επιθετική επιχείρηση. Ακούσαμε και τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Έτσι, Νέβα, η είδηση κυκλοφόρησε από το αξιόπιστο αμερικανικό δίκτυο ABC, το οποίο επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο ανέφερε ότι ξεκίνησε η Ισραηλινή αντεπίθεση στο Ιράν. Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η ροή ειδήσεων σχεδόν σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, επικαλούμενα τις ίδιες πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους. Τώρα, οι Αμερικανοί διαραίουν ότι είχαν ενημερωθεί για την πρόθεση του Ισραήλ, ωστόσο δεν ήξεραν το πότε, ούτε το πώς θα γίνει η επιχείρηση, ότι δεν το ενέκριναν και σίγουρα δεν συμμετείχαν. Αυτό είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν αμέσως μετά τη σύνοδο των G7 στην Ιταλία. Μια δήλωση που θεωρείται από τα αμερικανικά μέσα ως επιβεβαίωση ότι οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι οι Ισραηλινοί θα επιτεθούν το βράδυ της Παρασκευής. Αν Εύα, οι ασφικτικές πιέσεις των Αμερικανών προς τους Ισραηλινούς έπιασαν τόπο και αυτό ήταν το μοναδικό και το τελικό χτύπημα του Ισραήλ για να μην προκληθεί μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε όλα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξαν κομβικό ρόλο στο παρασκήνιο μαζί σε συντονισμό με τις χώρες του κόλπου. Θυμίζω ότι η τελευταία επικοινωνία του Άντωνι Μπλίνκεν πριν φύγει για το Κάπρι της Ιταλίας για τους G7 ήταν με τον Καταριανό ομόλογό του. Επίσης, ακόμα ένα ερώτημα είναι αν η επίθεση αυτή του Ισραήλ, που εδώ θεωρείται δεδομένη, συνδέεται με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, που μέχρι πρότινος οι Αμερικανοί αρνούνταν κατηγορηματικά, αν οι Ισραηλινοί δεν τους έδιναν ένα σχέδιο εκένωσης των αμάχων. Μήπως λοιπόν αναρωτιούνται Αμερικανοί αναλυτές το περιορισμένη έκταση χτύπημα ήταν το αντάλλαγμα για την επιχείρηση στη Ράφα, η οποία ναι, μεν δεν θα έχει το πράσινο φως, ωστόσο θα έχει την ανοχή των Αμερικανών και συνολικά της Δύσης. Κάτι το οποίο καθόλου δεν συνέβαινε και με κανέναν τρόπο δεν το συζητούσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις προηγούμενες ημέρες, πριν δηλαδή την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και πριν την επίθεση του Ισραήλ στην Δαμασκό. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα, Γεωργία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα φανεί αν δηλαδή υπήρξε τελικά αυτή η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Αν υπήρξε ένα ευρύτερο σχέδιο, Εύα. Έτσι. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες για να μην επιτραπεί η γενίκευση της κρίσης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γανατζιώτη.